Έχω ανασφάλεια. Γι' αυτό ήρθα σε σένα, καλή μου μάγισσα. Βλέπω ένα όνομα ξενικό πάνω από το κεφάλι σου. Ξενικό? Τζαφάρ! Τζαφάρ δεν μου βρίσκεται. Κατζάρ! Είναι το Ρενό Κατζάρ. Το κροσόβερ της Ρενό. Είσαι μάγισσα, όλα τα ξέρεις. Το Κατζάρ αποτελεί προϊόν συνεργασίας Ρενό-Νισάν σε όλα τα επίπεδα. Νισάν! Γι' αυτό βλέπω κάτι ανατολίτικο. Είναι βασισμένο πάνω στη νέα πλατφόρμα CMFC της Renault-Nissan Alliance και εξελισσόταν 4 ολόκληρα χρόνια. Είναι δε 40 κιλά πιο ελαφριά από αντίστοιχες που χρησιμοποιούσαν παλιότερα μοντέλα. Αυτό το Κατζάρ έχει βασανιστεί πολύ. Έχει. Για να πληρεί τις προδιαγραφές της Renault συμπλήρωσε 650.000 χιλιόμετρα δοκιμών σε κρύο, σε ζέστη, σε ερήμους, σε χιόνια. Γιατί η Renault το πουλάει σε όλες τις αγορές του κόσμου. Έτσι έπρεπε να καλύπτει τις ανάγκες όλων των καταναλωτών. Βασικό στοιχείο της ήταν ότι έπρεπε να είναι όσο γίνεται ελαφρύτερο. Είσαι μπροστά από ένα αμάξι και γυρίζεις γύρω. Με την πρώτη ματιά αντιλαμβανόμαστε ότι το Renault Kadjar είναι ένα crossover αυτοκίνητο. Η απόσταση των 20 πόντων από το έδαφος, οι μπάρες οροφής. Στο κάτω μέρος του προφυλακτήρα βλέπουμε μια διαφορετική προσέγγιση. Είναι η αρχή μιας προστατευτικής ποδιάς που καλύπτει το σύστημα του κινητήρα και της μετάδοσης. Δεν τη συναντάμε εύκολα γιατί κυρίως υπάρχει μόνο στα μεγάλης κατηγορίας SUV αυτοκίνητα. Οι πλαϊνές μεταλλικές γραμμές αποτελούν χαρακτηριστικό δείγμα της σχεδιαστικής γραμμής της Renault, που τους συναντάμε και σε άλλα μοντέλα. Και καταλήγουν στη μάσκα που επίσης έχει μεταλλικές λεπτομέρειες, όπου δεσπόζει το τεράστιο σήμα της εταιρείας. Άλλο χαρακτηριστικό του Renault Kadjar, οι πλαστικές λεπτομέρειες στους στόλους των βροχών, οι οποίες καταλήγουν στον αντιολισθητικό μας πια εισόδου στην καμπίνα. Τι βλέπω εδώ? Κάρτα εισόδου. Α, ναι. Μόλις ξεκλειδώσεις το αυτοκίνητο, ανάβουν όλα τα φώτα. Μπρος, πίσω, φλας τα πάντα. Όταν δεν μπεις μέσα στην καμπίνα, από τον πίνακα οργάνων σε υποδέχεται μια πολυχρωμία με ηχητικά εφέ. Κάτσε να σε στείλω πίσω να κάνεις τη δουλειά σου, γιατί θα με πρίξεις. Κατζάρ! Θέλετε να μετατρέψετε το εσωτερικό του Renault Kadjar σε ένα υπέροχο σαλόνι? Έχετε ηλιορροφή 1,4 τετραγωνικών μέτρων γυάλινης επιφάνειας. Crossover. Χρειαζόμαστε να έχουμε άνεση. Καθίσματα αναπαυτικά, να μην χαρακτηρίζονται μπάκετ, να έχουν πλευρική στήριξη και την ίδια στιγμή να προσφέρουν μεγάλους χώρους εσωτερικό. Οι πλάτες των εμπρός καθισμάτων είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνουν όσο περισσότερο χώρο γίνεται στα γόνατα των πίσω επιβατών. Σαλόνι χωρίς τραπεζάκι δεν γίνεται. Ένα ειδικό σύστημα στο κάθισμα του συνοδηγού το μετατρέπει σε τραπεζάκι. Ρίχνοντας και τα πίσω καθίσματα, μπορούμε να μεταφέρουμε αντικείμενα με μήκος πάνω από 2,5 μέτρα. Το πάτωμα του χώρου αποσκευών μπορεί να ρυθμιστεί, αυξομειώνοντας έτσι το χώρο. Ευκολία στην πρόσβαση, ευκολία στη φόρτωση, μεγαλύτερη ασφάλεια όσο γίνεται καλύτερη εκμετάλλευση του χώρου. Τι βλέπω εδώ? Οθόνη 7 ιντσών με γραφικά και λογισμικό που θυμίζουν τάμπλετ. Καλά, υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης εικονιδίων με click and drag. Πατάω και σέρνω. Υπάρχει δυνατότητα ώστε ο οδηγός να δημιουργεί το περιβάλλον του συστήματος σαν το περιβάλλον του υπολογιστή του. Αυτά είναι μαγικά πράγματα. Θωμά. Α, καλή μου μάγισσα. Δεν είμαστε καλά. Το Renault Kadjar διαθέτει τεχνολογικά συστήματα σχεδόν από άλλη εποχή. Η ενεργοποίησή τους γίνεται μέσω του συστήματος R-Link 2, σύστημα φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης. Σύστημα προειδοποίησης ακούσιας αλλαγής λωρίδας. Προειδοποίηση τυφλής γωνίας, σύστημα βοήθησης παρκαρίσματος και με οθόνη οπισθοπορίας, καθώς και Hill Assist και αναγνώριση πινακίδων όριων ταχύτητας. Μα πόσα ξέρεις, καλή μου μάγισσα. Θωμά! Πες, παιδί μου, ότι εσύ δεν θες μόνιμη τετρακίνηση. Μάγια θα κάνεις. Οι επιλογές είναι οι εξής. Ή two-wheel drive, δηλαδή κίνηση στους δύο τροχούς. Ναι. Ή four-wheel drive auto, δηλαδή κίνηση και στους τέσσερις τροχούς, αυτόματα. Ή four-wheel drive lock. Ήσουνα που ήσουνα, σαπόκαμα τώρα. Θα σας πω για τους κινητήρες. Δύο πέτρελαιο κινητήρες, 1500 και 1600, που αποδίδουν 110 και 130 άλογα αντίστοιχα. Και έναν τούρμπο βενζινοκινητήρα, 1200, που αποδίδει 130 άλογα. Ρίνο, περιμένω τόση ώρα. Έχουμε να κάνουμε το Renault Kadjar. Αμάνεργα, το μου. Κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα.